Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω Κώστας εδώ. Σήμερα πάλι αλλαγή σκηνικού όπως βλέπετε. Θα δούμε κάτι που έφτασε από το ego.gr. Τα παιδιά μου έστειλαν ένα smartwatch. Όταν είχατε δει το unboxing του U8, το οποίο έκανε 7 με 8 ευρώ τότε εκείνη την περίοδο, με ρωτούσατε πάρα πολύ και μου λέγατε τι είναι καλύτερο από τα δύο, να πάρουμε το DZ09 ή το U8. Σήμερα θα κάνω το unboxing του συγκεκριμένου smartwatch, το οποίο είναι αρκετά φθηνό στην τιμή. Στο eGood τα παιδιά το έχουν στα 14,99, αν θυμάμαι καλά. Τσεκάρετε το, στην περιγραφή θα έχω τα link και οτιδήποτε χρειάζεστε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί με τιμούν με το να μου στέλνουν προϊόντα για να τα δούμε μαζί παρέα και για να κάνουμε το unboxing. Και ας μην καθυστερούμε, πάμε να δούμε το DZ09, μιας και πάρα πολύ συνέχεια μου με ρωτούσατε για αυτό το smartwatch, αν αξίζει και αν όντως η τιμή του είναι καλή. Νομίζω ότι στα 14 ευρώ στην ελληνική αγορά τη θεωρώ αρκετά καλή τιμή, έχει αρκετές καλές λειτουργίες. Αλλά πάμε να το δούμε, αυτό είναι εδώ το κουτάκι, απλό. Έχει λίγο τραυματιστεί κατά τη μεταφορά γιατί ήρθε μαζί με την οθόνη που είχα πάρει από τα παιδιά που είχα αγοράσει. Και έτσι βλέπουμε το ρολόι το πρώτο μέσα. Αρκετά απλή συσκευασία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και μέσα στο πακέτο θα δούμε ακόμη ένα manual, το οποίο όμως είναι στα κινέζικα. Νομίζω ακόμη δεν υπάρχει ελληνικό manual, γιατί στο μένα τουλάχιστον πρέπει να ψάξουμε αρκετά για να βρούμε. Ένα καλώδιο micro USB σε USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Και το ρολόι, το οποίο είναι αρκετά καλά πακεταρισμένο, θα λέγα, εντάξει, απλό πακέτο, αλλά και η τιμή του είναι απλή και το ρολόι, το συγκεκριμένο, είναι απλό. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Τα χαρακτηριστικά του, η οθόνη του είναι LCD στις 1,56 ίντσες και τα πίξελ του 240x240. Έχει Bluetooth, ξυπνητήρι, όλα τα όμορφα πράγματα τα οποία μας βοηθάνε να χειριζόμαστε το κινητό μας από το Bluetooth, δηλαδή μπορούμε να το συνδέσουμε με Bluetooth στο κινητό μας και να λειτουργήσουμε το κινητό μας μέσα από το ρολόι, να πάρουμε κλήσεις, δηλαδή να πατήσω τον αριθμό και να καλέσει από το κινητό μου ή να δεχθώ κλήσεις. Με ένα αρκετά όμορφο μεταλλικό το πάνω μέρος, τουλάχιστον μοιάζει να είναι μεταλλικό, αν και ναι, μοιάζει να είναι μεταλλικό. Το κάτω μέρος είναι πλαστικό, από το πλάι βλέπουμε την υποδοχή για να τη βγάλω κιόλας, για να φορτίζει micro USB και να το συνδέουμε με τον υπολογιστή μας. Έχει κάμερα, έχει μικρόφωνο, είναι κάμερα την οποία τη χειριζόμαστε μέσα από το ρολόι. Εδώ βλέπουμε το power button, τα λουράκια του είναι αρκετά καλά πλαστικά, αρκετά ανθεκτικά. Βέβαια το κακό είναι ότι αν χαλάσουν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι ένα μείον. Αλλά μου πεις με 14 ευρώ ρολόι, εντάξει, οκ. Okay. Μπορούμε να το καταπιούμε νομίζω αυτό. Και στο πίσω μέρος, το οποίο ανοίγει αρκετά απλά, βλέπουμε την μπαταρία του, να σας τη δείξω, η οποία είναι 3,7 volt στα 380 mAh. Είναι μικρή βέβαια, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω κάτω από την μπαταρία, βγάζοντας αυτό, ναι, κάτω από την μπαταρία του, η οποία βγαίνει εντελώς, κάτι το οποίο είναι αρκετά καλό. Στο U8 η μπαταρία δυστυχώς δεν έβγαινε. Κάτω από την μπαταρία του λοιπόν υπάρχει υποδοχή για τη SIM και για micro SD. Οπότε αυτό μας επιτρέπει να λειτουργούμε ως τηλέφωνο το συγκεκριμένο ρολόι. Η μπαταρία του κρατάει γύρω στις 3 ώρες νομίζω σε λειτουργία και 180 ώρες σε αναμονή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσετε, μιας και το ρολόι καλώς κακώς δεν είναι πάρα πολύ ακριβό, οπότε και η μπαταρία του δεν είναι τόσο δυνατή. Αν και νομίζω ότι σε σύγκριση με το U8, έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον, ως μια πρώτη ματιά, έχει καλύτερη ποιότητα κατασκευής. Το καλό είναι ότι η μπαταρία του είναι αποσπόμενη και δεν μπορείτε να τη χαλάσετε εσείς, γιατί στο U8 η μπαταρία ήταν με καλωδιάκι επάνω σε δεδομένη και μπορούσε εύκολα να χαλάσει. Έχει καλύτερη ποιότητα κατασκευής και θα με επιτρέψετε, επειδή βλέπω ότι δεν είναι φορτισμένη η μπαταρία, να το φορτίσω και να περάσουμε μέσα για να κάνω το review λίγο και στην εφαρμογή και στις ρυθμίσεις του ρολογιού, για να δούμε και το μενού του και το interface, γιατί και η φωτεινότητα δεν επιτρέπει αλλά και είναι άδεια η μπαταρία. Οπότε περνάμε μέσα στο γραφείο για να δούμε τι και πώς είναι.
Και να σας δείξω και το ρολόι από κοντά. Πατώντας το κεντρικό button μπαίνουμε στο κεντρικό μενού του ρολογιού, στο οποίο βλέπουμε το dialer και τις επαφές μας. Πατώντας επάνω μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο είτε από τη συσκευή αυτή με τη SIM που θα έχει μέσα προς οποιοδήποτε άλλο κινητό χρειαζόμαστε. Εν τω μεταξύ δεν κρατάει πάρα πολύ. Μπορούμε να δοκιμάσουμε εδώ πέρα, αν πατήσουμε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις επαφές μας. Μπορεί να διαβάσει τις επαφές που θα έχει αποθηκευμένες είτε εδώ μέσα στη SIM είτε από το κινητό μας. Επίσης πηγαίνοντας πίσω, πηγαίνουμε στις επαφές. Έχουμε ή τις επαφές επαναλαμβάνουμε που θα έχει η SIM μέσα που θα περάσουμε, είτε από το κινητό μας που θα διαβάζει με Bluetooth. Μπορεί να πάρει, να κάνει κλίση προς όποια επαφή θέλουμε. Είτε από τα δεξιά το σύρο, είτε από τα αριστερά θα μπούμε στο κεντρικό μενού, αλλά ας πάμε να το πάρουμε με τη σειρά. Βλέπουμε τα profile που μπορεί να έχει το ρολόι, παιδόμετρο. Έχουμε εδώ πέρα reminder, sleep monitor, το οποίο όμως πρέπει να το πατάς εσύ όταν πέφτεις για ύπνο και να το σταματάς όταν ξυπνάς για να δεις πόσες ώρες έχει καταγράψει στον ύπνο σου. Εδώ πέρα βλέπουμε το QR code, το οποίο το σκανάρουμε με το κινητό μας για να κατεβάσουμε την εφαρμογή με την οποία θα χρησιμοποιούμε και θα χειριζόμαστε το κινητό. Βλέπουμε αντιλώστα alert, το οποίο μας ειδοποιεί αν απομακρυνθούμε πολύ από το κινητό. Έχουμε εφαρμογή Facebook, browser που μπορούμε να μπούμε κανονικά εφόσον συνδεθούμε από τις ρυθμίσεις στο ίντερνετ μέσα από το ρολόι μας. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι για να, από ό,τι βλέπω, δεν έχει δικό του Wi-Fi, αλλά για να είμαι σίγουρος βλέπουμε έχει Twitter και WhatsApp application. Βλέπουμε dialer, phonebook για τα μηνύματά μας, το call center που βλέπουμε τις κλήσεις μας, remote notifier για να παίρνουμε ειδοποιήσεις από το κινητό το άλλο που θα έχουμε συνδεδεμένο επάνω εδώ πέρα. Έχουμε remote capture, το οποίο χρησιμοποιεί, μπορούμε να κάνουμε λήψεις είτε από εδώ. Για να δούμε, θα το πατήσω μία. Με Bluetooth συνδέεται, ναι, με το κινητό μας για να μπορούμε να παίρνουμε φωτογραφίες από το κινητό. File Manager και Image Viewer. Έχουμε τα settings του, calendar, ημερολόγιο. Έχουμε την κάμερα, να δούμε λίγο την μπροστινή κάμερα. Βλέπετε αυτή εδώ είναι. Τώρα πόσο μακριά πιάνει. Ναι, αυτή τη στιγμή επειδή είναι υπογωνία βλέπουμε πάνω από το φως. Τέλος πάντων, απλή κάμερα, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία και να βγάζετε φωτογραφίες. Απλά για την πλάκα με την παρέα σας μπορείτε να βγάζετε κάποιες φωτογραφίες. Καταγραφέα φωνής, Bluetooth, audio player. Μπορούμε να παίζουμε τα MP3 μας μέσα από τη συσκευή εφόσον έχουμε περάσει μία microSD και τις έχουμε βάλει διάφορα τραγούδια. Είναι αρκετά απλή, απλά αυτό που θα ήθελα να τσεκάρω είναι να συνδέεται στο Wi-Fi, γιατί είδα ότι ο browser θέλει να έχει 3G μέσα. Πάμε λίγο να δούμε στο connectivity, να δούμε τι παίζει. Bluetooth μόνο, ok. Ναι, από ό,τι βλέπω δεν συνδέεται πάνω στο Wi-Fi αυτόματα, μόνο με Bluetooth. Για να μπείτε προφανώς και να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις, μπορούμε να μπούμε και από εδώ, για να μπείτε και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες διαδικτύου που έχει, όπως είναι το WhatsApp, το Twitter, το Facebook, το browser, προφανώς χρειάζεται δεδομένα στην κάρτα που θα βάλετε. Οπότε μια κάρτα 3G ή 4G είναι κομπλέ. Κοιτάξτε να δείτε, ας μην κροϊδευόμαστε. Είναι ένα ρολόι του οποίου η τιμή είναι 14 ευρώ. Νομίζω ότι για τα 14 ευρώ του έχει και αρκετά ωραίο στυλ. Η αλήθεια να λέει, γιατί είναι πολύ πιο στιβαρό από το U8, φαίνεται πολύ πιο όμορφο από το U8, μπορεί να περάσει και για λίγο πιο όμορφο, λίγο πιο επίσημο ρολόι ίσως, εντάξει, δεν είναι τόσο να ψευτοφέρνει όπως είναι το U8, το οποίο ήταν επίσης αξιόπιστο ρολόι και εκείνο που είχα πάρει έχει πάει στο παιδί που το είχε παραγγείλει. Οπότε μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα παράπονο. Η μπαταρία του τέλειωνε λίγο γρήγορα, αλλά ξαναλέμε, με τόσο μικρή μπαταρία αυτά τα ρολόγια και με την κατανάλωση που κάνεις δεν κρατάνε πάρα πολλές ώρες. Για τα 14 του ευρώ το θεωρώ αρκετά τίμιο, συνδέεται εύκολα, οπότε γιατί όχι. Τα link όλα θα είναι στην περιγραφή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το eGoat, τα οποία μου το έστειλαν για να κάνω το review και να το δω. Κλασικά όπως και όλα τα προϊόντα, να το δω εγώ, να το δείτε κι εσείς και να αποφασίσουμε. Ήταν μια καλή κίνηση, γιατί
θα απαντήσει και στην ερώτηση όσους μου την κάνατε, ποιο είναι πιο καλό, αυτό ή το U8. Πιστεύω ότι αυτό και λόγω εμφάνισης και λίγο οι εφαρμογές του είναι περισσότερες νομίζω και έχει πιο καλή διαχείριση μέσα, τουλάχιστον όσον αφορά τη σχεδίαση του interface. Νομίζω ότι είναι ένα κλικ παραπάνω αυτό. Η τιμή του στην ελληνική αγορά και τα δύο θα τα βρείτε πάνω κάτω τα ίδια. Ξαναλέω, άμα θέλετε να το πάρετε από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα του εξωτερικού, σαφώς και θα το πάρετε με πιο χαμηλή τιμή. Αλλά νομίζω αξίζει να του ρίξετε μια ματιά, ειδικά όσοι είστε μικρότερης ηλικίας και θα θέλατε κάτι και μουράτο και απλό και φθηνό χωρίς να ξοδέψετε πολλά λεφτά. Αυτά από μένα. Check Tech Now, Κώστας. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά!